Μεγάλη Παρασκευή με ψητά κρέατα αποφάσισε να κάνει η Ένωση Άθεων, προκαλώντας αντιδράσεις. Τα μέλη της Ένωσης θα συγκεντρωθούν αύριο βράδυ σε εστιατόρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης. Με αναρτήσεις στο ίντερνετ, η Ένωση Αθέων προσκάλεσε σε grill party τους απανταχού άθεους τη μέρα που η χριστιανοσύνη πενθεί και νηστεύει. Οι ίδιοι ονόμασαν την εκδήλωση «Φανερό δείπνο», προκαλώντας αντιδράσεις. Δεν πιστεύουμε στο μυστικό δείπνο, οπότε κάνουμε ένα φανερό δείπνο. Αυτός είναι ο απλός ο συμβολισμός. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι χορτοφάργοι. Δεν βάζουμε όρια δηλαδή, δεν πάμε για να φάμε κρέας και να μπούμε στο μάτι ούτε των χορτοφάγων ούτε των χριστιανών. Ούτε εγώ είμαι πιστός, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το μόνο σκοπός είναι να προκαλέσουν πάντως. Η εκδήλωση θα γίνει σε εστιατόρια ανά την Ελλάδα. Στην Αθήνα, οι άθεοι θα συγκεντρωθούν σε κεντρικού ψητοπολείου στο Θησείο. Δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, δεν κλείνουμε καθόλου. Αύριο μας έχουν κλείσει τραπέζι για 50 άτομα από το Σύλλογο Αθέων. Όπως κλείνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να φάνε στο καταστημά μας. Ο χώρος με τα τραπέζια που βλέπετε έξω από το κατάστημα θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε αύριο να υποδεχθεί στις 8 η ώρα την ομάδα των 50 ατόμων που θα δειπνήσουν με ψητά κρέατα. Από το πρωί, ωστόσο, τα τηλέφωνα του καταστήματος έχουν σπάσει από πιστούς που διαμαρτύρονται. Μας παίρνανε τηλέφωνο και μας απειλούσανε ότι θα πάθουμε μεγάλο κακό, ότι πρέπει να το ακυρώσουμε, ότι τάχα μου επειδή θα έρθουν να φάνε εδώ, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, ενώ αντιθέτως και εμείς χριστιανοί είμαστε. Δεν βλέπω κανένα λόγο να προσβληθεί κάποιος. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλοί χριστιανοί τρώνε κρέας. Και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη πάντως με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δεν θα σερβίρει παρά μόνο νηστίσιμα και ότι δεν θα παίζει μουσική.